Θα δούμε αυτό το μαζικό ξεβούλημα περιουσιών με τον κύριο Φυτή από το Δίκο, την κυρία Κουκουμά από το ΑΚΕΛ και μαζί μας και ο κύριος Ανδρέας Σημεού, είναι ελέκτορας του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, κύριε Σημεού. Τι λένε οι αριθμοί δικοί σας, βάσει της έρευνας της δικής σας, για αυτές τις μαζικές καταθέσεις αιτήσεων στην λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων? Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για δική μου έρευνα. Ναι. Απλά πρόκειται για ένα πάτημα του κουμπιού στο ίντερνετ. Στο διαδίκτυο, μάλιστα. Σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Είναι και αυτό υπάρχουν οι πληροφορίες. Είδος έρευνας, μάλιστα. Ναι, είναι η ιστοσελίδα της Επιτροπής Περιουσιών. Μάλιστα. Η τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα ημερομηνίας 31 Μαΐου, μάλιστα, είναι ότι είχαν κατατεθεί 4.984 αιτήσεις, είχαν διευθετηθεί φιλικά 372, είχαν διευθετηθεί μετά από ακρόαση άλλες 9 αιτήσεις, είχε δοθεί αποζημίωση ύψους 119.292.000. Έχουν δοθεί αυτές οι αποζημιώσεις. Στερλινών. Δεν είναι στο περίμενε, έχουν δοθεί κανονικά. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν δοθεί στο χέρι ή αν έχουν εγκριθεί. Ναι. Σε δύο περιπτώσεις έχει δοθεί ανταλλαγή και αποζημίωση. Σε πέντε περιπτώσεις έχει δοθεί αποκατάσταση και αποζημίωση. Σε μία περίπτωση μόνο έχει δοθεί αποκατάσταση περιουσίας. Σε μία περίπτωση έχει δοθεί αποκατάσταση μετά την λύση. Σε μία περίπτωση έχει δοθεί μερική αποκατάσταση. Και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή 371 περιπτώσεις ή ποσοστό περίπου 98%, έχει δοθεί μόνο αποζημίωση. Δηλαδή έχουν πουληθεί οι περιουσίες αυτές στο ψευδοκράτος. Δεν λένε έκταση, είναι βεβαίως. Δεν έχουμε έκταση. Εκείνο που προσωπικά με εντυπωσίασε είναι ότι όταν είχα ξαναμπεί στην ιστοσελίδα στις 10 Μαΐου 20 μέρες πριν, 21 μέρες 20, πριν. Ναι, είχαμε 86 αιτήσεις λιγότερες. Άρα δηλαδή θεωρείτε ότι η κρίση και τα δεδομένα της εποχής αναγκάζουν πολλούς να προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι τρομακτικό δηλαδή μέσα σε 20 μέρες να έχεις 86 αιτήσεις, είναι τεράστιο ζήτημα. Τώρα είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για αυτούς που αποδίνονται στην Επιτροπή είναι η οικονομική κατάσταση που υπάρχει σήμερα και το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 39 χρόνια από το 1974. Είναι φυσικό ότι κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν κουραστεί και φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει ότι είναι η μοναδική διέξοδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτό θα διαφανεί μετά από κάποια μια πιο ενδελεχή έρευνα. Δηλαδή ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα αυτών οι οποίοι αποδίνονται στην Επιτροπή. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το οικονομικό? Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο και δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Δεν νομίζω κανείς δεν πιστεύει κάτι άλλο ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ότι βασικά το κίνητρο για αυτή την κίνηση είναι το οικονομικό. Αυτό φαίνεται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτό είναι το βασικό κίνητρο. Μάλιστα. Και υπάρχει προβληματισμός ότι μπορεί να επιληθεί το κυπριακό μέσα από το περιουσιακό, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Άλλη μια τεράστια ανησυχία. Δηλαδή μπορούμε να ξημερώσει μια μέρα και να μην ελιμένω το κυπριακό λόγω του περιουσιακού. Προσωπικά δεν με τρομαζεί τόσο ο μεγάλος αριθμός, διότι ακόμα και οι 5.000 αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των ιδιοκτητών περιουσιών στα κατεχόμενα. Εξάλλου, το σύνολο ποιο είναι? 372 αιτήσεις που έχουν διευθετηθεί εξακολουθεί να είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Και άρα, για να συνεχίσει η Επιτροπή να εξετάζει με αυτούς τους ρυθμούς ή και με αυξανόμενους ρυθμούς τις αιτήσεις που υποβάλλονται, θα χρειαστούν ακόμα μερικές πάρα πολλές δεκαετίες για να ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των αιτήσεων. Προσωπικά, εκείνο που με τροβάζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι δημιουργείται έναν κακό προηγούμενο. Διότι από τη στιγμή
που η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αποδέχονται να ξεπουλήσουν τις περιουσίες τους, ενώ η πλειοψηφία αυτών που έρχονται σε φιλική διευθέτηση με την Επιτροπή. Σημαίνει ότι και σε μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, αυτό θα αποτελέσει έναν προηγούμενο. Θα αποτελέσει ένα επιχείρημα για την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία θα μπορεί να λέει ότι, ορίστε κύριε, ήρθαν κοντά μου τόσα άτομα, αυτοί όλοι εδέχτησαν να πάρουν αποζημιώσεις, εδέχτησαν να μην πάρουν την περιουσία τους, να μην τους αποκαταστάθει. Είναι όντως τεράστιο προηγούμενο. Και μάλιστα επιπλέον έχουν δεχτεί να αποζημιωθούν με πολύ χαμηλά ποσά. Δηλαδή, υπολογίζομαι σύμφωνα με εκτιμήσεις του χτηματολογίου ότι τα ποσά τα οποία προσφέρονται είναι χαμηλότερα από το 10% της πραγματικής αξίας των χτημάτων. Χαμηλότερα από το 10% της πραγματικής αξίας. Μιλάμε για μηδαμινά ποσά. Αυτό στις συνομιλίες οι οποίες πιθανότατα να ακολουθήσουν σύντομα, αλλά και σε μια ενδεχόμενη λύση, θα αποτελέσει έναν κακό προηγούμενο. Κυρία Κουκουμά, το κράτος μπορεί να αντιδράσει, έχει τη δυνατότητα, έχει την δύναμη, την οικονομική να αντιδράσει. Γιατί αυτός ο κόσμος, φαντάζομαι, για να κάνει αυτή την κίνηση, χρειάζεται οικονομική στήριξη. Σωστά. Σωστά. Εάν ξεκινήσουμε με την εκτίμηση ότι ο κόσμος που προσφεύγει στην Επιτροπή Αποζημιώσεων το κάνει γιατί έχει οικονομικές δυσκολίες και είναι αποδεκτόν και γενικά παραδεκτόν ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δυστυχώς θα επιδεινώσουν την κατάσταση και θα οδηγήσουν περισσότερον κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω να διαπιστώσω είναι κατά πόσον, εκτός από εκείνους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, υπάρχουν και οι άλλοι που πήραν τις αποφάσεις τους ότι το Κυπριακό δεν έχει μέλλον. Και, αυτό και για πολιτικούς λόγους, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Σου λένε καλύτερα να απευθυνθώ, να αποζημιωθώ, να πάρω ό,τι θα πάρω. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια ομάδα και είναι ο κόσμος που δυστυχώς βρίσκεται σε οικονομικά διέξοδα. Να πω ότι ως Επιτροπή ασχοληθήκαμε με το θέμα και συγκεκριμένα και ως πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων είχα αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών από το μέσα του Απριλίου, ζητώντας το ακριβώς να μας ενημερώσει για την κατάσταση που έχει παρουσιάσει τώρα ο κύριος Σημεού και όχι απλά να μας ενημερώσει, αλλά να διαφανεί και με ποιους άλλους τρόπους, διότι η ιστοσελίδα της Επιτροπής λέει αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι διαδικασίες του κράτους που μπορεί να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή έχετε άλλα στοιχεία εσείς, κυρία Κουκουμά? Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Δεν έχετε Θέλουμε στοιχεία. Να ξέρουμε εάν υπάρχει το τρόπος κράτος, να μάθουμε. Εάν το κράτος έχει αυτή τη δυνατότητα. Και με ποιον τρόπο, αν θέλετε, μπορεί να διαμορφώσει διαδικασίες που να ενημερώνεται. Γιατί δυστυχώς, από την κατάσταση μπορείς να πάρεις και τα μέτρα για να αποτρέψεις τον κόσμο που αποτείνεται, αλλά και από την άλλη υπάρχουν και άλλες συνέπειες σε σχέση, αν θέλετε, και με το ίδιο το φορέα ανισότιμης κατανομής βαρών. Και θα επαναλάβω αυτό που πιθανόν να γίνεται, δεν λέω ότι γίνεται, κόσμος που έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και έχει προβεί σε οποιοδήποτε διακανονισμό, είτε αποζημίωση, είτε αποκατάσταση, είτε με άλλο ανταλλαγή τρόπο, και τα λοιπά, ναι. Είτε ανταλλαγή και ταυτόχρονα την περιουσία αυτή να την έχει υποθηκεύσει στο φορέα ανισότιμης κατανομής βαρών ή και ανάποδα να την έχει υποθηκεύσει και να αποτείνεται τώρα. Δηλαδή να κατανοητό, κάνει, ναι. Ανάλογα την όποια κατάσταση πρώτη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ καλή η εξέλιξη, η απόφαση που λήφθηκε από τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων για τη δημιουργία μιας διακομματικής επιτροπής που να ασχοληθεί, να επιληφθεί του θέματος και να πάρει αποφάσεις, αν θέλετε. Θεωρώ ότι οι εκκλήσεις που κάναμε μέχρι τώρα στους πρόσφυγες να μην απευθύνονται θα πρέπει να ενισχυθούν και με άλλα μέτρα. Μέσα σε 20 μέρες είχαμε 86 αιτήσεις βάσει των στοιχείων αυτής της ιστοσελίδας. Υπάρχει, ναι, μια επιδείνωση της καταστασής και της οικονομικής από τη μια και με συνεπακόλουθα και του κόσμου που απευθύνεται. Άρα θα πρέπει αυτή η Διακομματική Επιτροπή το συντομότερο να ασχοληθεί με το θέμα και να δει με ποιους τρόπους θα έχει πρώτα απ' όλα σωστή εικόνα για το θέμα και από εκεί και πέρα να πάρει και τις αποφάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του. Διότι αν δεν έχει σωστή εικόνα, δεν μπορείς να πάρεις και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Ως Επιτροπή Προσφύγων, να επαναλάβω και να ξαναπώ αυτό που έχω πει και προηγουμένως, ότι είχαμε επαφές με όλες τις οργανώσεις ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας για να δούμε ακριβώς παραμέτρους που μπορούν να στηρίξουν αυτόν τον κόσμο που δεν έχει μέχρι τώρα βοηθηθεί, στηριχτεί στην βάση. Αυτά δεν έπρεπε να γίνουν, κυρία Κουκουμά. Θα έρθει το κράτος τώρα να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Με τόσα χρόνια που ήταν το κράτος. Έχετε δίκιο. Αυτό που είχε γίνει από το 1999, να γίνει μια μελέτη
και έγινε η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου για το πώς μπορεί να γίνει μια ισότιμη κατανομή των βαρών της εισβολής. Δυστυχώς κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα και εισηγήσεις, όπως ήταν η δημιουργία τράπεζας προσφύγων και άλλα πράγματα, τα οποία κανένας από τους προηγούμενους προέδρους, το 99 ήταν ο κύριος Κλειρίδης, μετά ο κύριος Παπαδόπουλος, θεώρησαν ότι ήταν ανεφάρμοστα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό που είχαμε κάνει και εμείς ως Επιτροπή Προσφύγων ήταν να θέσουμε το θέμα στην Επιτροπή μας, να συζητηθεί ξανά. Ήρθαν εκείνοι που έκαναν αυτή τη μελέτη, μας ενημέρωσαν, τους συζητήσαμε και από ό,τι έχω υπόψη μου προχωρούν στον εξυγχρονισμό της μελέτης για να δούμε στις σημερινές συνθήκες, όχι εκείνες πριν 2-3 μήνες, αλλά στις σημερινές συνθήκες που είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι ήταν στις αρχές του 2013, τι μπορεί να γίνει. Και είχαν ακουστεί κατά καιρούς πολλές και φάνταστες ιδέες και θα επαναλάβω. Θα πρέπει να κάτσουμε κατά τη δική μας άποψη και όχι να βάζουμε ιδέες κάτω που δεν θα αγγίξουν και δεν θα στηρίξουν τους πρόσφυγες σήμερα. Ουσιαστικές ιδέες. Άμεσες. Θέλει. Ακριβώς. Έχει άμεσες. Συγκεκριμένη βοήθεια ο κόσμος. Ναι. Και το να συζητώ είτε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, είτε άλλους τρόπους που κατά τη γνώμη μου είναι μέτρα που θα αποδώσουν πιθανώς στο μέλλον και μάλιστα σε κάποιες άλλες συνθήκες, δεν θα βοηθήσουμε τον κόσμο και δεν θα τον αποτρέψουμε από το να αποτείνεται στην Επιτροπή να αποζημιώσει. Κύριε Φοιτή. Είχατε καταγγείλει και παλαιότερα για κάποια περίεργα υποστατικά στη Λάρνακα. Είδαμε και κάποιες συλλήψεις τώρα στο χτηματολόγιο. Θα βρούμε άκρη από αυτού του θέματος. Υποκινούνται οι πρόσφυγες από κάποιους. Υπάρχει αυτό το οργανωμένο το σύνολο. Αυτό θα το δείξει η έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών και της αστυνομίας. Σίγουρα. Διότι έθεσε 10 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα ο Υπουργός Εσωτερικών και γίνεται έρευνα διότι οθούσαν. Και εμπολή λέγεται ότι έπαιρναν και προμήθεια για να πείσουν τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης να αποταθούν στην Επιτροπή να αποζημιώσουν. Το είπαμε πολλές φορές ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρώτον, γιατί το ΕΔΑΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενάγκασε την Τουρκία να κάνει εσωτερικό ενδικό μέσο, στο οποίο να απευθύνονται οι ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης με σκοπό να ζητήσουν τα χαμένα τους εισοδήματα, να ζητήσουν τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα τους. Μάλιστα. Το έκανε η Τουρκία, αποδεχόμενη για πρώτη φορά ότι τα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου είναι υπό τη δική της δικαιοδοσία και υπό το δικό της έλεγχο. Τώρα, απευθύνονται αρκετοί για τους διάφορους λόγους. Είναι παθώντες, είναι απελπισμένοι, είναι πτωχεύσαντες, είναι τέλος πάντων καταχρεωμένοι, είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Εμπολείς. Έχει που. Λένε θα κάνω προσφυγή με σκοπό να συνεχίσω, να πάω πίσω στο ΕΔΑΤ. Το εσωτερικό ένδικο μέσο είναι το πρώτο στάδιο. Υπάρχει το ανώτερο διοικητικό όργανο στα κατεχόμενα που είναι το δευτεροβάθμιο που εξετάζει τις προσφυγές. Και αν θέλει ένας και δεν ικανοποιείται από αυτά τα δύο, την πρώτη και το δεύτερο στάδιο, μπορεί να πάει πίσω στο ΕΔΑΤ. Αλλά τι θα του πει το ΕΔΑΤ. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο δεν σε δικαίωσα, άντε να σου δώσω άλλο 5% πάνω ή ξέρω εγώ. Επομένως δεν είναι λύση αυτή. Εμείς λέμε το εξής. Το εσωτερικό ένδικο μέσο, δηλαδή αυτή η Επιτροπή Ακινήτου Υπεριουσίας ή Αποζημιώσεων, έχει εκφύγει από τους όρους εντολής που τους έδωσε το ΕΔΑΤ. Το ΕΔΑΤ του είπε να εξετάζει αιτήσεις για αποκατάσταση, για καταβολή αποζημιώσεων λόγω χαμένων εισοδημάτων, λόγω του ότι είναι απροσπέλαστη και παρεμποδίζεται η περιουσία, ανταλλαγή και τελευταίων την αποζημίωση. Πώς τους επαναφέρουμε στις αρχικές εντολές? Πώς τους επαναφέρουμε? Η Επιτροπή αυτή εξαναγκάζει περίπου τους πρόσφυγες ή τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης, διότι δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Έχει και αρκετές χιλιάδες που έχουν κατεχόμενη γίνη, αλλά δεν είναι πρόσφυγες. Και από τα στοιχεία εξετάζει μόνο την αποζημίωση. Και του λέει, σου προσφέρω για το χτήμα σου, το σπίτι σου, το ξενοδοχείο σου, το μαγαζί σου, τόσα %. Περίπου 10 έως 15% ανάλογα με την περιοχή. Οι πρόσφυγες με αυτή την κατάσταση που έχουν εδώ και ορισμένα χρόνια παίρνουν τα λιγότερα για να περισσώσουν τη ζωή τους να επιβιώσουν. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Θα διανευθεί κάποιος πρόσφυγας και σας πει αύριο κύριε Φοιτή δεν έχω να φάω, ναι. Δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου, ναι. Θα με χαρακτηρίζετε προδότη αν πάω να ξεπουλήσω την περιουσία μου στα κατεχόμενα. Τι θα του πείτε? Δεν χαρακτηρίζουμε κανένα προδότη. Τι θα του πείτε? Θα του πούμε ότι το κράτος οφείλει να προστατεύσει αυτόν τον πρόσφυγα. Πώς, για να επιβιώσει. Με ποιο τρόπο? Υπάρχουν τα γραφεία
κυβερνητικά που μπορεί να αποταθεί. Και ναι, αλλά μειώνεται το ένα, μειώνεται το άλλο, κόβονται τα δάνεια, κόβονται οι χορηγίες, κόβονται τα πάντα. Ναι. Το γνωρίζουμε ότι μειώνονται και το ένα μπλήγμα ακολουθεί το άλλο. Ακριβώς. Το έχουμε ζητήσει εμείς από το κράτος και σαν δίκο και σαν προσωπικά ότι πρώτον πρέπει να κάνει διακρατική προσφυγή στο ΕΔΑΤ εναντίον των αποφάσεων του εσωτερικού ενδικομισμού, να το καταγγείλει ότι δεν τηρεί τους όρους εντολής. Δεύτερον, πρέπει να κάνει έναν ταμείο στο οποίο να εισραίουν διάφορα ποσά από διάφορες καταστάσεις, τις οποίες μπορώ να αναλύσω, και να ενισχύονται οι πρόσφυγες με έναν ενίκιο, με έναν, για τα χαμένα τους εισοδήματα. Και τρίτον, επιτέλους αυτές οι περικοπές που έγιναν και άρχισαν από το 2012, οι περικοπές λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να ανασταλούν. Ξέρετε, ψηφίσατε το ταμείο αλληλεγγύης πριν το κούρεμα. Το περιμένουμε ακόμη να λειτουργήσει. Το περιμένω. Αλλά και έχουμε χιλιάδες αιτήσεις στη Μέριμνα. 900 έχουν εγκριθεί για σπίτι στο συνοικισμό. Κόβεται. Δεν θα πάρω. Επομένως, εμείς ζητούμε. Ναι. Ζητούμε. Είμαστε βουλευτές, είμαστε κόμματα και ζητούμε να επανέλθει. Δεύτερον, έχει κοπεί το οικόπεδο για νεαρά ζευγάρια. Πού θα χτίσουν, πώς θα κατοικήσουν, πώς θα ζήσουν αυτοί που θα μένουν και ανήπαντροι, θα μένουν με τους γονείς τους, δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Εννοώ, δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Ναι, είναι κατανοητό, ναι, όταν είσαι μαζί με τους γονείς. Ναι. Και εμείς, επομένως, πρέπει να κοπεί η προσφυγή, διότι, όπως λένε και συνάδελφοί σας σε εφημερίδες, πωλείτε πατρίς. Και να πω το τελευταίο. Με τις συνεχείς πωλήσεις γης στα κατεχόμενα, με βάση τα στοιχεία και μάλιστα του κτηματολογίου, ναι, οι Τουρκοκύπροι έχουν μόνο 6% στα κατεχόμενα. Δική τους ιδιοκτησία. Ελέγχουν όμως και 551.000, για 8,2% χαλίτικη δασική γη. Οι Τουρκοκύπροι. Το τουρκοκυπριακό παράνομο κράτος. Την ελέγχουν και μάλιστα εμείς με προτάσεις δικές μας, προηγούμενης κυβερνήσεως, του λέμε ότι η χαλίτικη δασική γη θα είναι δική σας με τη λύση του Κυπριακού. Λοιπόν, έχουν και κάπου 3-4.000 βακούφικοι εκεί. Εάν αγοράσουν σταδιακά και με υπομονή και με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που πάντα έχει η Τουρκία σε περιοχές που καταλαμβάνει δια της βίας, δια των αιώνων. Έχουν υπομονή και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα. Ούτε ο Ελληνισμός είχε ποτέ βραχυπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Εάν αγοράσουν από το 1.405.000 που έχουν ιδιωτική ελληνοκυπριακή γη στα κατεχόμενα ελληνοκυπριακή, εάν αγοράσουν 272.000, τότε αποκτούν απόλυτη πλειοψηφία στα κατεχόμενα. Δηλαδή αποκτούν 19,4% της γης όλων των κατεχομένων, μέσα και νεκρή ζώνη. Οπότε ποιος τους εμποδίζει με βάση τους διεθνείς κανόνες να ζητήσουν διεθνή αναγνώριση? Και θα πούν κυρίως σε μουσουλμανικές χώρες καταρχήν. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία της γης, έχουμε τον πληθυσμό, έχουμε τον μόθρησκο και τον μόγλωσσο να ακούμε. Και λάδι, αναγνωρίστε μας. Αναγνωρίστε μας. Ποιος θα τους εμποδίσει? Η Τουρκία δεν φεύγει προς το παρόν στην Κύπρο. Μετά την Άρα είναι λερνία ίδρα. Είναι λερνία ίδρα. Και λέτε όπως είπε και ο κύριος Σημεού, το ίντερνετ δεν δίνει την έκταση. Άρα καλό θα ήταν να μάθουμε, ναι, ναι. Όρασα μέχρι τώρα από 400 αιτητές. Τη γη δεν την λένε. Ούτε περνιέται στο κτηματολόγιο το δικό μας. Μάλιστα. Τη θεωρεί παράνομη στο κτηματολόγιο και δεν τις δέχεται για να τις περάσει ότι έφυγαν από τα χέρια αυτών των ιδιοκτητών. Και επιπλέον μια ανησυχία που με έχει. Εάν αγοράσει από ένα σπίτι ή μία πολυκατοικία ή μία τριόροφη ή οτιδήποτε, θα πει η αξία αυτής της πολυκατοικίας αξίζει με 100 σκάλες, με 200 σκάλες. Και σιγά σιγά θα δικαιολογήσουν ότι έχουν την πλειοψηφία και τα λοιπά. Βεβαίως το κράτος μας πρέπει να αντιδράσει. Αλίμονο. Και η αντίδραση είναι με αυτά τα βήματα που σας είπα. Βάλτε διακρατική προσφυγή, ναι, και ενίσχυση των προσφύγων. Κύριε Σημεού, ένα λεπτό. Το κράτος τι κάνει τώρα, πώς ενεργεί άμεσα? Συμφωνείτε με όσα εισηγούνται και οι υπόλοιποι? Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ναι, νομίζω ότι δεν είμαι ο πιο ειδήμων για να διατυπώσω άποψη. Σίγουρα, εκείνο που μπορώ να πω σαν τεχνοκράτης είναι ότι η πρόταση η οποία έχει υποβληθεί στο παρελθόν για μεταφορά συντελεστού δομής από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Άρα αυτό το μέτρο δεν βοηθά, εκτιμάτε? Όχι, αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος. Μάλιστα. Γιατί στις ελεύθερες περιοχές επιτρέπεται να γίνεται μεταφορά? Γιατί δεν μπορεί από την περιουσία μου να μεταφέρω μέρος της αξίας
6%, 10% να μεταφερθεί από εδώ, να μετατραπεί, να συντελεστεί και γίνει να το χρησιμοποιήσω εγώ στο σπίτι μου, από πάνω να χτίσω ή να τον πουλήσω. Από τον Ακάμα θέλετε να μεταφέρετε συντελεστή. Θέλω. Ή από τον Αμαθούνταν ή από άλλες περιοχές. Και δεν μπορεί από την περιοχή μου που είναι κατεχόμενη 38 χρόνια να μεταφέρω. Μάλιστα. Πώς γίνεται. Ολοκληρώστε και εσύ. Είναι κατάλληλο χρόνο για να συζητήσουμε. Γιατί λέτε ότι δεν είναι επιστημονικά. Άλλο μέτρο που πρέπει να γίνει. Εγώ έχουμε τη μελέτη εδώ που κάνουμε και γίνεται σε καλό. Σαν τεχνοκράτη, αυτή είναι η άποψή μου. Ας το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Άλλο, τι εισηγήσετε. Σε ό,τι αφορά την εισηγήση του κύριου Φιτή για να υπάρξει μια νέα διακρατική προσφυγή στο ΕΔΑΤ, ναι, αυτή είναι μια καλή πρόταση. Διότι δυστυχώς μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις που είχαμε πάρει από το ΕΔΑΤ τα τελευταία χρόνια ήταν εις βάρος μας. Υπήρχε μία τάση συνεχώς η κάθε νέα απόφαση να είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Μάλιστα. Και να υπενθυμίσω ότι είχαμε πολύ πρόσφατα, συγκεκριμένα πριν 2 μήνες, στις 2 Μαρτίου, την απόφαση Μελεάγρου, η οποία κυρία Μελεάγρου είχε εξαντλήσει και τα εσωτερικά ενδικά μέσα και είχε καταλήξει στο ΕΔΑΤ και το ΕΔΑΤ είπε ότι είναι πολύ καλή η απόφαση της Επιτροπής. Λοιπόν, επομένως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις ιδιωτών να πηγαίνουν στην Επιτροπή, να πηγαίνουν στο ψευδοδιοικητικό δικαστήριο και μετά να πηγαίνουν στο ΕΔΑΤ, πιστεύω ότι δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα και δυστυχώς θα παίρνουμε αποφάσεις που θα είναι συνεχώς χειρότερες από τις προηγούμενες. Μάλιστα. Κύριε Κουκουμά. Πρέπει να γίνει μια πολύ μελετημένη προσφυγή, ίσως και να αξιοποιηθεί η τέταρτη διακρατική, η οποία ήταν μια πολύ καλή απόφαση για το Κύπρο, να βρεθούν πρακτικά τρόποι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις σε αυτήν την διακρατική προσφυγή. Μάλιστα. Κυρία Κουκουμά. Είναι γεγονός ότι δρέπουμε τους καρπούς της δουλειάς όσων ενεφέρυναν τους πρόσφυγες να αποτείνονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταρχήν και στη συνέχεια να έχουμε τις εξελίξεις που δυστυχώς μέρα με τη μέρα, όπως έχει πει και ο κύριος Σημεού, κάθε περίπτωση μας οδηγεί σε αρνητικότερα αποτελέσματα. Εγώ ήθελα να σταθώ στους τρόπους στήριξης των προσφύγων, των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας στην προκειμένη περίπτωση και να πω ότι ο φορέας έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει εάν τον στηρίξουμε. Δεν έχει χρήματα όμως. Και θεωρώ έχουν δημοσιευτεί οι κανονισμοί, τους έχω πει στην τελευταία έκδοση της εφημερίδας της Δημοκρατίας, έχουν δημοσιευτεί οι κανονισμοί τους οποίους ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και έγκρισης, αν θέλετε, των διαφόρων προγραμμάτων που έχει ο φορέας. Θεωρώ ότι είναι η ώρα ακριβώς σε τούτες τις οικονομικές συνθήκες να διαμορφωθεί και άλλο σχέδιο που να αποτείνεται και να αφορά κόσμο που βρίσκεται σε δυσπραγούσα κατάσταση και είναι η ώρα που θα πρέπει να εξεταστεί. Να πω ότι έχουμε ζητήσει από το φορέα να βρει τρόπους για ρύθμιση των χρεών, είτε στη βάση της επιμήκυσης της αποπληρωμής των δανείων, της μείωσης των δόσεων. Να πω ότι ο φορέας έχει ετοιμάσει μια πρόταση για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος. Βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών δυστυχώς για 2-3 εβδομάδες τώρα. Ελπίζουμε ότι το συντομότερο θα μελετηθούν και θα εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι που ο φορέας να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί πολλοί κόσμος βρίσκεται στα δικαστήρια και αντιλαμβάνεστε, όταν προχωρήσει η διαδικασία και φύγει από τα χέρια του φορέα, από εκεί και πέρα ξεκινούν κάποιες διαδικασίες που μπορεί ο κόσμος να χάσει όχι τις περιουσίες του μόνο, αλλά εκεί που είναι και στεγαστικά δάνεια να χάσει και το σπίτι του. Έτσι επιβάλλεται το συντομότερο να εγκριθούν αυτοί οι νέοι κανονισμοί σε σχέση με τη ρύθμιση των χρεών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου μόνο να πω ακόμα μια παράμετρο την οποία θα πρέπει να μελετήσουμε. Παρακαλώ. Τη δυνατότητα να μελετήσουμε ξανά, αν δεν το έχουμε κάνει στα πλαίσια της συνταξιακής διαδικασίας, για να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης και επιδότησης των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας στη βάση της παραβίασης των δικαιωμάτων τους, στην αξιοποίηση, στην άρα και αυτά τα κονδύλια μπορεί να βοηθήσουν. Είναι πολλά τα οποία έχουμε βάλει μπροστά μας στην Επιτροπή Προσφύγων και που έχουμε προτείνει και στο Υπουργείο Εσωτερικών και που ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε. Ανοίξαμε πολλά θέματα, είναι ο συντελεστής δόμησης. Ναι, ναι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι τόσο απομακρυσμένη η δυνατότητα να επωφεληθεί. Μπορεί να έχει βάση αυτά που λέει ο κύριος Φοιτής, απλά το πότε ο πρόσφυγας θα βάλει στα χέρια του την όποια βοήθεια στη βάση της μεταφοράς συντελεστή δόμηση είναι πολύ απομακρυσμένη και δεν θα εξυπηρετήσει αυτές τις δεδομένες. Προχθές ο Υπουργός Εσωτερικών σε μια συνέντευξή του στην τηλεόραση είπε ότι αν κάποιοι πρόσφυγες έχουν ανάγκη να χτίσουν που πάνω από το σπίτι τους, είτε προσφυγικών είτε ιδιωτικών, χτίσει σε άλλες περιοχές, να τους δώσει την άδεια να χτίσουν. Αυτό δεν είναι μεταφορά συντελεστή. Δηλαδή εκεί που δεν δικαιούται,
θα του δώσει άδεια. Επομένως, γιατί να μην γίνει και επί. Πόσοι αυτόν το ακριβώς, πράγμα έχουν ακριβώς, ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Εγώ μιλούμε εδώ για τους ιδιοκτήτες να τους δοθεί έναν κίνητρο να μην ξεπουλούν τη γη τους και να έχουν έναν έσοδο είτε ατομικά, διότι θα μεταφέρουν μέρος της αξίας της περιουσίας που εύκολα δίνεται όπως δίνεται από το κτηματολόγιο για σκοπούς του φορέα, μέρος να το μεταφέρουν. Όπου υπάρχουν οι κτηματολόγοι έχουν το δικαίωμα να κτίσουν ακόμα έναν όροφο. Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω, πολεοδομική ζώνη τη στιγμή. Μπορεί να διόροφο που να του επιτραπεί. Μπορεί να διόροφο και να μην δικαιούται τρίτον όροφο. Μακάρι να ήταν αυτό που είπε ο Υπουργός. Μάλιστα, ολοκληρώστε κύριε Φοιτή. Ότι ένα κίνητρο σύνδεση των ιδιοκτητών να έχουν κάποιον όφελο από τι ιδιοκτησίε του είναι και η μεταφορά ενό συντελεστή. Η άλλη είναι η δημιουργία ενό ταμείου, στο οποίο να μπαίνει μέρο από όλες αυτές τις φορολογίες που μπήκαν επί ακίνητης περιουσίας μέρος. Γιατί η αυξημένη αξία των περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές το 62% έγινε γιατί το 38% των ιδιοκτησιών είναι κατεχόμενες και αυξήθηκε υπερβολικά από 25 μέχρι 45 φορές με βάση μελέτη του κτηματολογίου του κλάδου εκτιμήσεων σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, αυτή η αξία έγινε λόγω κατάληψης της δικής μας γης, των 38%. Και λόγω των έργων αναπτύξεως, της αυξημένης ζήτησης που έγιναν πρόσφατα για οικόπεδα, αναπτύξεις κλπ. Λοιπόν, όλοι οι ιδιοκτήτες δεν έδωσαν δεκάρα. Τώρα με τη φορολογία, λέμε εμείς, μέρος αυτής που θα μπει σε ένα ταμείο, αυτό το ταμείο, μέρος των απαλληλοτριώσεων, μέρος του ΦΠΑ, μέρος του φόρου κεφαλού κοινού, όλα αυτά που προέρχονται από την υψημένη τιμή της γης πρέπει να μπει σε έναν ταμείο να παίρνουν ένα ενίκιο, ένα έσοδο να προσφύγουν. Να είστε καλά. Και ακόμα και μέρος του φυσικού αερίου λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όλες αυτές οι φάνταστες ιδέες που στα 5 τελευταία χρόνια είχαν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και το Δημοκρατικό Κόμμα των τελευταίων καιρών θα μπορούν να τις υλοποιήσουν αν νομίζουν ότι. Κύριε Σημείου, 10 δευτερόλεπτα. Εσείς που είσαστε στην αντιπολίτευση τώρα, τι λέτε, δεν εισηγήσετε να μείνουν οι πρόσφυγες έτσι, να πιένουν στα κατεχόμενα να υποβάλλουν αιτήσεις. Έχουμε καταγράψει μια σειρά από προτάσεις τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε. Να είστε καλά. 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Όλα αυτά θα είναι ημίμετρα. Η μόνη λύση του προβλήματος είναι η λύση του Κυπριακού. Εντάξει, θα αυτό το περιμένουμε. Όλοι μονιασμένοι να γονατίσουμε πάνω στο πρόβλημα, να προσπαθήσουμε να κάμψουμε την τουρκική αδιαλεξία και να δούμε επιτέλους φως της. Ευχαριστώ κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ο καθένας να αποκατασταθεί στην περιουσία του, το σπίτι του και στα χωριών του κτλ. Όχι με βάση ορισμένα σχέδια που ούτε ένα μικρό ποσοστό της γης τους δεν επέρασε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε τι.